Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζουμε από την πλευρά μας την εξαιρετική πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της ημερίδας από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης με θέμα κλιματική αλλαγή και νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία. Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που συνοδεύει το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής και στο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γίνεται ειδική μνήμα και δίδεται προτεραιότητα στην αναδιοργάνωση και ψηφιακή αναβάθμιση της ναυτιλιακής διοίκησης και της ναυτικής εκπαίδευσης ως βασικό δίπτυχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας. Ο στρατηγικός στόχος για τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύως της ελληνικής ναυτιλίας και παράλληλα η ανάγκη στήριξης του ναυτικού επαγγέλματος συνδέεται άρρηκτα με την εισαγωγή ενός στρατηγικού σχεδίου για την προσαρμογή της δημόσιας πολιτικής ναυτικής εκπαίδευσης υπό ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης και συνακόλουθα με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα που θα στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας αγοράς εργασίας που επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η επένδυση, με άλλα λόγια, στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας μας και ειδικότερα του Έλληνα αξιωματικού εμπορικού ναυτικού πλοιάρχου και μηχανικού, είναι η αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική στον παγκόσμιο στίβο και να γίνει ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική ναυτιλιακή διοίκηση, μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις που θέτουν οι διεθνείς κανονισμοί και συμβάσεις, ενσωματώνοντας και εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές τροποποιήσεις τους στην εθνική νομοθεσία, ενώ είναι σημαντικό να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρατηρείται μεταστροφή των νέων προς το ναυτικό επάγγελμα, την ώρα που παγκοσμίως η ανάγκη για περισσότερους και καλύτερα καταρτισμένους ναυτικούς έχει αυξηθεί, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκθέσεις των διεθνών οργανισμών. Με στόχο την προσαρμογή της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης σε ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας, το Υπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, με την ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα στην ναυτιλία και στην ναυτική εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώνεται σύντομα το έργο της ψηφιοποίησης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ναυτιλιακή κοινότητα, το πλέγμα δράσεων δηλαδή για το ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, που αφορά αφενός την αποτελεσματική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία για την καλύτερη διασύνδεση των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτών και του αντικειμένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφετέρου στην απλούστευση διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη βελτίωση του επίπεδου παρεχόμενων υπηρεσιών προς την εκπαιδευτική και ναυτιλιακή κοινότητα, μέσα από συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης σπουδών σε όλες τις δημόσιες σχολές εμπορικού ναυτικού, έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, ηλεκτρονικής παρακολούθησης προσλήψεων, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης σπουδαστών και εκπαιδευτών, ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού e-learning και άλλα. Επενδύουμε στην αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολών μας και της υλικοτεχνικής τους οργάνωσης, με την εκτέλεση προγράμματος για την προμήθεια κατάλληλου και σύγχρονου τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού ανά την επικράτεια, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχονται υψηλού επίπεδου θεωρητικές και πρακτικές σπουδές στους σπουδαστές και σπουδάστριες των σχολών. Προσαρμόζουμε συνεχώς τα προγράμματα και το περιεχόμενο σπουδών στις πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα της τεχνολογίας και για να προσεγγίσουμε στο σημείο αυτό και μία πλευρά του αντικειμένου της σημερινής ημερίδας, όπως για παράδειγμα πράξαμε πρόσφατα προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική ύλη αναφορικά με τις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και τα νέα πρότυπα στα καύσιμα των πλοίων που έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, τα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ναυτιλίας στο περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ, η απανθρακοποίηση, η βιωσιμότητα και ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελούν τις κύριες προκλήσεις για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να προωθεί επενδύσεις σε πιο πράσινες και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες. Κλείνοντας, ευχόμαστε μια γόνιμη, παραγωγική και επικοδομητική ημερίδα. Καλή επιτυχία!